Εμείς, Λάμπρο Καλαρίτη, βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, στο εκλογικό κέντρο της Ρένας Δούρου. Θα δούμε αν στη συνέχεια θα κάνει δηλώσεις. Να έρθουμε και σε ένα Κώστα, Κώστας Αργυρός. Να πω και εγώ κάποια πράγματα. Το ΣΥΡΙΖΑ που η υποσύνη του ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκαν κατά κύριο λόγο οργανωμένα και χωρίς διασπάσεις. Αυτό νομίζω προσφέρεται και αυτό στο συμπεράσματα σε σχέση με το πόσο έντονο είναι το πολιτικό κριτήριο που επικράτησε. Για να δούμε τι θα πει ο Κώστας. Εγώ θα πω ναι, είναι μια αδιαμφισβήτητη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω εγώ αυτό που θα επισημάνω είναι ότι την περασμένη Κυριακή λέγαμε ότι δεν συζητήσαμε ιδιαίτερα για τις ευρωεκλογές, για την Ευρώπη. Νομίζω ότι και στις αυτοδιοικητικές εκλογές δεν συζητήσαμε ιδιαίτερα για την αυτοδιοίκηση, δυστυχώς για μένα. Παλιά λέγανε όλοι, ειδικά οι χαμένοι μάλλον, τέτοιες βραδιές λέγανε σήμερα ανοίξε η τοπική αυτοδιοίκηση. Σήμερα δεν τα άκουσα να το λέει αυτό κανείς, μπορεί να το πούνε αργότερα. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω και ίσως να μας βοηθήσει εδώ και ο κύριος Μοσχονάς και ίσως αργότερα και ο κύριος Νικολακόπουλος είναι το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να χτίσει συμμαχίες ούτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, να φτιάξει δομές, δεν ξέρω, να οργανωθεί τέλος πάντων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά από ό,τι φαίνεται ούτε και στα κορυφαία, να το πω έτσι, επίπεδα, όπως φάνηκε και στο παράδειγμα των ευρωεκλογών, έτσι. Και αυτό νομίζω είναι μια αδυναμία και φάνηκε επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την επαφή του με σημαντικά κοινωνικά στρώματα με τα οποία είχε πολύ στενούς δεσμούς στο παρελθόν και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το συζητάγαμε και την περασμένη Κυριακή νομίζω ήταν η νεολαία. Έτσι που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα ότι πήρε 13,5 η Χρυσή Αυγή στους πολύ νέους. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή μέσα σε πολύ λίγο χρόνο κατόρθωσε και αυτός να θεωρηθεί ένα μέρος του παλιού πολιτικού συστήματος, ή αν μπορεί να παραμένει και να ισχυρίζεται ότι είναι ένα καινούριο κόμμα σε ένα καινούριο κομμάτι του πολιτικού συστήματος. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το μεγάλο στοίχημά του για τις επόμενες 5 εβδομάδες. Γιατί από εκεί και πέρα νομίζω αν τελικά παγιωθεί και αυτός ως ένα κομμάτι του παλιού συστήματος θα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στις εθνικές εκλογές. Και θέλω επίσης να πω ότι όλοι λένε για την αποχή, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι όταν έχει ψηφίσει το 40, το 39 και το 41% δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για νίκη της δημοκρατίας. Φαίνεται ότι ο κόσμος απαξιεί πλέον να συμμετέχει στις διαδικασίες αυτές. Ούτε το 58% θεωρώ ότι είναι κανένα τρελό ποσοστό για τις ευρωεκλογές, όταν όλοι ξέρουμε τι σημαίνουν ευρωεκλογές και τι σημαίνει η Ευρώπη για τη ζωή μας. Όπως επίσης πρέπει να δούμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό, 20-21%, που δεν εκπροσωπείται στη Βουλή και πιθανότατα δεν θα εκπροσωπείται και στην επόμενη Βουλή ένα αντίστοιχο ποσοστό. Πράγμα που σημαίνει ότι ένα τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας, το μισό σχεδόν, απέχει από τις πολιτικές διαδικασίες ή δεν εκπροσωπείται στις πολιτικές διαδικασίες που πρέπει. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Δεν ξέρω τι εννοεί ο κύριος Δήμαρ με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, αλλά και σε άλλες χώρες. Σε κάποιες χώρες, κύριε Αργυρό, όπως η Εσθονία. Έτσι. Εντάξει, η Εσθονία είναι ένα παράδειγμα που θέλει να ανεβαίνει η συμμετοχή. Να πω ότι εμείς, όση ώρα μας μιλάει, έδωσαν μία μάχη πολιτικού πολιτισμού. Υπερασπίστηκαν τις ιδέες τους και τις απόψεις τους με δυναμισμό, με αποφασιστικότητα και αξιοπρέπεια. Στην πολιτική όπως και στη ζωή έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρεις να κερδίζεις, αλλά να ξέρεις και να χάνεις. Και το σημαντικότερο είναι να σηκώνεσαι πάλι όρθιος και να παλεύεις. Ο αγώνας που έδωσε ήταν σημαντικός. Θέλω επίσης να συγχαρώ όλους όσοι κερδίσανε σήμερα και τους υποψήφιους δημάρχους που υποστηρίζονταν από το ΣΥΡΙΖΑ και κερδίσαν, αλλά και όλους τους άλλους που σήμερα εξελέγησαν. Περιφερειάρχες και δημάρχους, θα πρέπει την επόμενη τετραετία να αγωνιστούν, να κάνουν καλύτερες πόλεις και τις περιφέρειες, τις τοπικές κοινωνίες, μέσα από ένα νέο σύστημα θεσμικό που προβλέπει τη συνεργασία, τη συνεννόηση, την προγραμματική σύγκληση. Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις είναι γνωστές, οι πολιτικές αντιθέσεις και οι διαφορές είναι γνωστές. Αυτές δεν θα αλλάξουν ούτε στα νέα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Όμως πιστεύω ότι θα δοθεί μια δυνατότητα όπου υπάρχει κοινός τόπος να υπάρχουν συλλογικές αποφάσεις προς όφελος των πολιτών. Και εμείς τώρα ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να δώσουμε τη μάχη των μαχών που είναι οι εθνικές εκλογές. Θα πάτε αύριο στον πρόεδρο Δημοκρατίας, κύριε πρόεδρε, θα πάτε αύριο. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε και τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Συγγνώμη κύριε Δήμα, δεν έχει μιλήσει καθόλου ο κύριος Γρηγοριάδης και θα ήθελα να έρθω σε εσάς έτσι για ένα σχόλιο της...